Γιάννης Κωνσταντίνος δικηγόρος. Στρατεύω με τον Σπύρο, διότι η πόλη χρειάζεται ένα νέο αφήγημα. Ή μάλλον για να το πω καλύτερα, χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Χρειάζεται να ξαναβρεθούμε εκεί που αφήσαμε το νήμα της προπροηγούμενης δημαρχίας. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια καινούργια ομάδα η οποία να πιάσει τα παλιά, αλλά να τα πάει ακόμα πιο μπροστά. Φαίνεται ότι η ομάδα είναι από τη μια μεριά έμπειρη και από την άλλη μεριά πολύ φρέσκια. Και θεωρώ ότι όλο αυτό σίγουρα θα πετύχει. Σας ευχαριστώ. Κυριακού, δημοσιογράφος. Τι είναι εκείνο που σας έκανε να συστρατευτείτε με τον κύριο Μπέγκα? Ζω και εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια στη Θεσσαλονίκη με τα υπαρκτά της και ρεαλιστικά προβλήματα και έχουμε ένα όραμα για μια επικοινωνιακή και εξωστρεφή πόλη με το δικό της χαρακτήρα. Θέλουμε να δώσουμε ζωή και φωτεινότητα σε όλες τις γειτονιές χωρίς εξαιρέσεις. Να τις δώσουμε ένα φρέσκο αέρα και να φωτίσουμε όλες τις γειτονιές χωρίς εξαιρέσεις. Με λένε Μάγδα Μαυρίδου, είμαι αρχιτέκτονας. Θα μας πείτε τι σας έκανε να ενταχθείτε και εσείς στην προσπάθεια του κυρίου Πέγκα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τον Σπύρο Πέγκα τον γνωρίζω μέσα από την Αντιδημαρχία, από το έργο που προσέφερε στον τουρισμό πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ άξιος και σε αυτό που είχε κάνει, αυτό με ενέπνευσε να τον ακολουθήσω και σε αυτόν τον αγώνα και να συμπορευτώ μαζί του για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της Θεσσαλονίκης.